Το κλειδί βρίσκεται ακριβώς στα 15 λεπτά που το ελικόπτερο έκανε στροφές γύρω από την Καλιφόρνια καθώς δεν του έδινε άδεια ο πύργος ελέγχου για να προσγειωθεί επειδή υπήρχε Κίνηση στον εναέριο χώρο. Α, όταν μάλιστα ε, επέμεινε στην άδεια ε, να ε, προσγειωθεί, ε, ο πύργο ελέγχου του είπε να περιμένει. Έτσι, εκείνο ακολούθησε του αυτοκινητόδρομου για να έχει κάποια ορόσημα. Εκεί φαίνεται ότι παίζεται όλο το παιχνίδι. Ακριβώ επειδή δεν είχε ε, σε λειτουργία τα πτυτικά όργανα, χρησιμοποίησε την όρασή του. Ακριβώ λοιπόν, επειδή ήταν πολύ έμπειρο πιλότο, φαίνεται ότι υπερακτήμησε τι δυνατότητέ του με αποτέλεσμα να ε, ε, πάθει μια απαραίτητη. Έναν ήλικο, αυτό που θα λέγαμε, με αποτέλεσμα να μην καταλάβει ότι αντί να πηγαίνει προ τα πάνω, πήγε προ τα κάτω και έτσι συνετρίβει. Αυτά, βέβαια, είναι όλα εικασίε. Δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα. Δεν υπάρχει και μαύρο κουτί σε τέτοιου τύπου ελικόπτερα. Το ελικόπτερο αυτό το οποίο θεωρείται, αν θέλετε, η λιμουζίνα όλων των ελικοπτέρων. Γι' αυτό το λόγο και θα περιμένουμε αρκετέ ημέρε για να βγουν τα επίσημα αποτελέσματα τη έρευνα.